χρονιά και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε. Με αυτή την αφορμή θέλω να πω δύο λόγια για το πρόσωπό μου. Κάποιοι με γνωρίζετε, κάποιοι ίσως δεν με γνωρίζετε. Γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό του νομού Ηλίας και με την πατρική μου οικογένεια μετακομίσαμε στην Αθήνα, όπου και σπούδασα πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Όταν ήμουν φοιτήτρια, γνωρίστηκα με τον Κωνσταντίνο Βούλγαρη από τις Βιταλάντες, παντρευτήκαμε και αποκτήσαμε οικογένεια, 4 παιδιά, εκ των οποίων τα 2 δεν βρίσκονται στη ζωή. Τα παιδιά μου είναι, ο γιος μου είναι καθηγητής και η κόρη μου είναι δικηγόρος, η οποία ζει στην Αθήνα, είναι παντρεμένη και έχω και εγγόνια. Από το 1983 μπήκα στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με γραπτό διαγωνισμό και υπηρετώ και έχω ήδη συμπληρώσει 40 χρόνια υπηρεσία στη δημόσια διοίκηση. Από το 2011 υπηρετώ Γενική Διευθύντρια στην Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο για την αρχή, να δώσω το λόγο και στους συναδέλφους στο Προεδρείο. Εύχομαι να έχουμε καλή συνεργασία και θα πω και πάνω σε αυτό και ελπίζω ότι το Συμβούλιο μας θα πάει καλά. Θέλω και να πω κάτι, ότι ορκιστήκαμε να φυλάχνουμε πίστη στους νόμους και στο σύνταγμα της πατρίδας και πάνω απ' όλα, και αυτό που τηρώ σε όλη την εκκλησιακή θητεία, είναι η ευσυνειδησία που πρέπει να έχει ο καθένας μας στην εκτέλεση των αρχικόντων μας. Και αυτό για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Θέλω να πω ότι εύκολα οι άνθρωποι κάνουν αρνητική κριτική. Εγώ θέλω να σταθώ και να πω ότι θα πρέπει να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε και τα θετικά που παραλαμβάνουμε από την προηγούμενη αρχή και να έχουμε μια καλή συνεργασία και με τις παρατάξεις, τις υπόλοιπες παρατάξεις και να έχουμε μια συνεργασία και η καλή συνεργασία θα φέρει θετικά αποτελέσματα για το Δήμο μας και την εξυπηρέτηση των πολιτών του Νότου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.